Καλημέρα σε όλους που εκεί, με υγεία. Ξεκινήσαμε σήμερα επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε προβλήματα στο Βίλα Βηγής. Αυτή τη σεζόν απέναντι, ξανά ένα παιχνίδι απέναντι σε μια επίσημη πρώτη στην ομάδα όπως εμείς. Δεν είχαμε το βαθμό ετοιμότητα όσο απαιτείται το παιχνίδι. Πολλά μπορούσα να πω στο ποδόσφαιρο ότι αν δεν είχε γίνει αυτό ή αν γίνει αυτό, όμως δεν έγινε αυτό που έγινε. Η ομάδα εντός ομάδα ήταν πιο έτοιμη, ήταν πιο αποφασιστική, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες είτε τις υποκριτές των παιδιών στο να κάνει γκολ που μετράει πάρα πολύ στη ψυχολογία των κοτσιών. Εμείς δεν κάναμε κάποιες φάσεις που κάναμε στο ελληνικό του χρόνου για να ξαναμπούμε πάλι στο παιχνίδι. Γενικότερα όμως δεν είχαμε καλή απόδοση. Αλλά για να κλείσουμε το παιχνίδι, είχα συμμετοχή. Συγχαρητήρια στην ομάδα Σωστήρης που ήταν καλύτερη σε αυτό που σκέφτησε. Απλά μου έπρεπε την ευκαιρία, διότι για τη δικιά μας ομάδα που περίπου τον ίδιο χρόνο ζωής στήριξε, κάνουμε μια προσπάθεια στο ίδιο ποδόσφαιρο τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή μας είναι μια ομάδα που παίζει στην Β' Αθηνική. Έχουμε δηλώσει ότι αυτή η ομάδα παίζει ως αναπτυξιακή στη Γάμα. Και έχουμε μια κατηγορία από 25 με 30 κορίτσια την ομάδα. Άρα στο σύνολο γύρω στα 60 κορίτσια, 50 με 60 κορίτσια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και σαν επιτελική ομάδα και εμείς με τις δυσκολίες που υπάρχουν στις παθητικές πόλεις και στις παθητικές ομάδες, προσπαθούμε κάθε μέρα να φέρουμε τα κορίτσια στο γήπεδο, να έχουμε όσο και πολλά κορίτσια μπορούμε στο γήπεδο, για να δώσουμε ουσιαστικά την αξία και του ποδοσφαίρου, να το καταλαβαίνουμε στα κορίτσια που δεν τα γνωρίζουν. Ευχαριστούμε πολύ.